Δεν είμαστε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για το απαράδεκτο, το αισχρό πρόστιμο που η Δημοτική Αρχή επέβαλε στο Σωματείο του Εργατικού Κέντρου. Είμαστε εδώ ακριβώς για να κατακύρουμε αυτή την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, την προσπάθεια φήμωσης, την προσπάθεια παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης. Μια συνδικαλιστική δράση, για το ίδιο το Σύνταγμα, μιας και η Δημοτική Αρχή επικαλείται τον νόμο, από το ίδιο το Σύνταγμα λοιπόν, συνδικαλιστική δράση είναι κατοχυρωμένη. Δεν είναι λοιπόν πρώτη φορά που η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή κάνει μια τέτοια προσπάθεια. Θυμόμαστε οι παλιότεροι και από την προηγούμενη θητεία. Θα θυμάται και ο ίδιος ο κύριος Δημάρχος. Ήταν ο ίδιος μάρτυρας ο οποίος και στην αστυνομία είχε προσέλθει για να λυθεί τότε το συγκεκριμένο ζήτημα. Ήταν ακριβώς η ίδια περίπτωση. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται μια συγκεκριμένη προσπάθεια. Από πού και ως πού όμως η Δημοτική Αρχή εξισώνει τη δράση των σωματείων του εργατικού κέντρου με εμπορική επιχειρηματική δραστηριότητα. Από πού και ως πού, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, η εκδήλωση αλληλεγγύης του εργατικού κέντρου που σημειωθέων ήταν χιλιάδες διαμετών, εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στους εκατοντάδες απολυμμένους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στα λαϊκά μαθήματα που εκατοντάδες παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών δέχονται δωρεάν τη βοήθεια από το εργατικό κέντρο. Από πού και ως πού είναι η ίδια αυτή η εκδήλωση που στηρίζει συνολικά τη δράση του σωματείου του εργατικού κέντρου, που στήριξε τη μεγάλη εκδήλωση στο άσο στην παιδική ιδιωτική, ήταν χιλιάδες μαθητές και γονείς. Από πού και ως πού λοιπόν είναι εμπορική επιχειρηματική δραστηριότητα αυτή που επικαλείται ο Δήμαρχος. Και φυσικά, από πού και ως πού είναι επιχειρηματική δραστηριότητα η εκδήλωση που στηρίζει συνολικά τις δράσεις των σωματείων, τον αγώνα τους ενάντια στην ακρίβεια, τον αγώνα τους ενάντια στους μισθούς, τους βάρβαρους μισθούς, τον αγώνα τους ενάντια στις απολύσεις, τον αγώνα τους για να μην πάρουν τα χωράκια τροφά στα σπίτια του κοσμάκι. Από πού και ως πού λοιπόν θα μπει πρόστιμο σε αυτές τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες. Είναι προσυμματικό λοιπόν να επικαλείται η Δημοτική Αρχή το ζήτημα της καθαριότητας. Η Δημοτική Αρχή που έχει ακέραιη την ευθύνη και το τονίζουμε αυτό για τα χάλια που βρίσκεται η καθαριότητα της πόλης μας. Και φυσικά είναι αισχρό να επικαλείστε τον κοινωνικό αυτοματισμό και τους δίθεν αγανακτισμένους πολίτες. Και φυσικά θα χρησιμοποιείτε τους διάφορους έστω λίγους ή ευτυχώς λίγους καλοπληρωμένους προδηλοφόρους. Ποιο θα είναι λοιπόν το επόμενο βήμα μετά από αυτό το πρόστιμο? Ατομική ευθύνη σε όλα. Ατομική ευθύνη στην καθαριότητα. Να καθαρίζεις το πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι σου, να καθαρίζεις έξω από το μαγαζί σου, να καθαρίζεις τους κοινόχρηστους τους χώρους, αλλιώς πρόστιμο. Θα θυμίσω στους παλιότερους ότι αυτά γινόταν επί χούντας. Άρα λοιπόν θέλει μια προσοχή. Θέλω με καθαρή πόλη, ναι. Θέλω με καθαρή πόλη και καθή παλεύουμε. Καθαρή πόλη λοιπόν από ανέργους, καθαρή πόλη από φτωχούς, καθαρή πόλη από ανθρώπους που να τους παίρνουν τα κοράκια, τα σπίτια, καθαρή πόλη από ανθρώπους με τα χιλιάδες προβλήματα, καθαρή πόλη από ανθρώπους που τους μαυρίζουν τη ζωή και εδώ έχει βάλει και το χεράκι της και το λιθαράκι της και η Δημοτική Αρχή. Αν θέλετε και πιστεύω ότι θέλετε καθαρή πόλη, ένας είναι ο τρόπος. Προσλήψεις μόνο προσωπικού. Γι' αυτό εξάλλου πληρώνουμε για το προσλαμβάνω σε αυτά τα τεράστια ανταποδοτικά τέλη. Εμείς λοιπόν γι' αυτά αγωνιζόμαστε. Και ακριβώς γι' αυτά, επειδή η Δημοτική Αρχή κερδούνται και οι προηγούμενες δεν είναι ποτέ δίπλα, γι' αυτό και το πρόστιμο θα το επιβάλλουμε εμείς. Πρόστιμο λοιπόν στη Δημοτική Αρχή, γιατί μην μας πείτε ότι από τις αφήσεις του εργατικού κέντρου ήταν απομονωμένα τα φρεάτια που πλήγηκε ο Βοτανικός και που έμεινε η μισή πόλη, παράλυσε η μισή πόλη με μια πρωτούλα. Πρόστιμο λοιπόν, γιατί η Δημοτική Αρχή πλένει τα απορριμματοφόρα στις όχθες της λίμνης. Πρόστιμο στη Δημοτική Αρχή λοιπόν, γιατί ολόκληρες γειτονιές και σήμερα και τώρα που μιλάμε στην Ανατολή δεν έχουν νερό. Πρόστιμο λοιπόν, γιατί πληρώνουμε υπέροχα ανταποδοτικά και δημοτικά τέλη. Πρόστιμο, γιατί οι παιδικές χαρές του Δήμου είναι σε αυτά τα χάλια και τα παιδιά πάνε με ατομική ευθύνη των γονιών τους. Εξάλλου κατά το Δήμαρχο είναι ξεπερασμένη μορφή πλέον οι παιδικές χαρές. Πρόστιμο στη Δημοτική Αρχή γιατί δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι. Πρόστιμο γιατί είναι κλειστός ο παιδικός σταθμός της ΚΙΑΠΑΣ
που θα πέσουν τα ταβάνι στα παιδιά και δεν μπορούσατε να φτιάξετε. Πρόστιμο, γιατί δεν έπεσε δεκάρα τσακιστή στα σχολεία του σπόρου όλο το καλοκαίρι και μετά πρέπει να μείνουν τα σχολεία. Και επίσης να πούμε εδώ ότι είναι και σχολεία που είναι από τις αρχές του περασμένου αιώνα. Και αυτά λοιπόν θέλει πρόστιμο η Δημοτική Αρχή. Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Συμβούλοι, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε επίσης το γεγονός, αλλά μπορούμε να το εξηγήσουμε το γεγονός ότι ο Αντώνιος Αντιδήμαρχος ανακοίνωσε την προσπάθεια υπομονής προστήμων και μάλιστα έχοντα δίπλα-δίπλα τους εκπροσώπους των πρεσβευτικών γραφείων. Αυτό δηλαδή που χρόνια τώρα την Δοδονής, και επειδή είμαστε όλοι από εδώ και ξέρουμε πρόσωπα και πράγματα, την έχουν κάνει ιδιωτική περιοχή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάποιοι δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα με αυτούς που παλεύουν να πλούσουν τον Ήγη, με αυτούς που παλεύουν να πλούσουν την πτώση. Βεβαίως είναι ακριβώς την απέναντι πλευρά, γιατί είναι και αυτοί οι ίδιοι που πιστώνουν να ξέρουν τα ακίνητα και όχι μόνο ένα. Όσα λοιπόν καταστατικά μέτρα και αν πάρετε, παραλαμβάνω, δεν είμαστε εδώ ούτε να παρακαλέσουμε ούτε τίποτα. Ο καθένας θα πάρει την ευθύνη του και θα αποφασίσει με βάση τη συνείδησή του. Όσο όμως καταστατικά μέτρα και αν πάρετε, η δράση των γελιωτών, η δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όποιος έχει ένα ελάχιστο ίχνος ευθύνης, ένα ελάχιστο ίχνος ηθικής, θα έπρεπε να αναγνωρίσει και θα έπρεπε να είναι περήφανος που στα Γιάννενα υπάρχει ταξικό εργατικό κέντρο, υπάρχουν ταξικά σωματεία που παλεύουν με ενέργεια και λεπτό και ανεξάρτητα τι μπορεί να πιστεύει και τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας, που παλεύουν για όλα αυτά που μας αφήσουν το γιαννιωτικό λαό. Ανεξάρτητα λοιπόν από την απόφαση που θα πάρετε, εμείς θα συνεχίσουμε την δράση μας. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, γιατί η δράση μας πηγάζει από ένα πράγμα. Πηγάζει από την ανάγκη της για ζωή, πηγάζει από την ανάγκη μας να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας σαν άνθρωποι.